Γεια σας. Είναι μια μεγάλη έκπληξη αυτή σήμερα, διότι είχα την αίσθηση ότι θα κουβεντιάσουμε σε στενό κύκλο με προσώπους του αγροτικού κόσμου. Όμως από ό,τι βλέπω έχει δημιουργηθεί μια αυθόρμητη συγκέντρωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θέλω να σας ακούσω περισσότερο, λιγότερο να μιλήσω, αλλά επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια εισαγωγικά. Επισκέφτηκα σήμερα την Αργολίδα για να συζητήσω και να ακούσω τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα αυτά πια είναι εκρηκτικά, διότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το κέρδος της παραγωγής ή το κόστος των ζημιών και αποζημίωση, αλλά είναι η ίδια η βιωσιμότητα των αγροτικών καλλιεργειών και ιδίως η βιωσιμότητα των παραγωγών μεσαίων και μικρών εκμεταλλεύσιμων καλλιεργειών. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το ίδιο υπαρξιακό πρόβλημα αισθάνεται κάθε εντοπιλιό. Μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αγρότες. Η ακρίβεια έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές και σαρώνει το εισόδημα. Στην τρίτη εβδομάδα του μήνα, ίσως και γρηγορότερα, το εισόδημα εξαντλείται. Οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι για μας, έχουν συνέστηση αυτής της πραγματικότητας αφού μας κυβερνάνε. Αντιλαμβάνεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ότι πέρα από το να κάνει συμφωνίες και deal με τη δημόσια περιουσία, πέρα από το να φροντίζει προκειμένου να ελαφρύνει τους έχοντες τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, μικρομεσαίοι, μικρά εισοδήματα, λαϊκά εισοδήματα, λαϊκά νοικοκυριά, αγρότες, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Μας έφταξαν ότι θα είναι καλύτεροι διαχειριστές και αποδείχθηκαν διαχειριστές της συμφοράς. Όχι μόνο στο ζήτημα της πανδημίας, που είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού, έχουμε 25.000 νεκρούς, από τους οποίους 25.000 ανθρώπους που χάσαμε, από τους οποίους σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΟΕΔΗΝ το 70% έφυγε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Διάβαζα σήμερα ότι μόνο το μήνα Γενάρη είχαμε περισσότερους χαμένους ανθρώπους, 2.700, από ότι στη Γερμανία, που έχει 10 χώρες μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς.